Και φίλοι, χαίρετε. Το ερώτημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε σήμερα, φυσικά βασισμένο σε αληθινή ιστορία, είναι αγαπητός στους φίλους, στη σχέση όμως. Εγώ φτιάξα ένα παγωμένο μεγάλο καφέ και πάμε να το συζητήσουμε. Καλησπέρα αγαπημένη Θέκλα μας, γράφει φίλη. Θα ήθελα να αναφέρω και εγώ τον δικό μου προβληματισμό. Το δικό σου πρόβλημα νομίζω είναι αυτό, όχι απλός προβληματισμός, είναι πρόβλημα. Γίνεται ένας άνθρωπος να είναι τόσο αγαπητός σε όλους και να φέρεται σωστά στις παρέες του, ενώ να έχει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε μία σχέση? Ναι, γίνεται. Ναι, γίνεται. Κλασικά αυτό κάνουν οι νάρκισσοι. Γίνεται. Ναι, η γοητευτική νάρκισση, η επιφανειακά γοητευτική νάρκισση, αυτό κάνουν κλασικά. Πάμε να δούμε τώρα το προβληματισμό σου, πρόβλημα σου δηλαδή. Παύλα, πρόβλημά σου. Γνώρισα κάποιον λοιπόν και εγώ στα 36 μου, αυτός λίγο μεγαλύτερος, και μόλις ξεκίνησε η σχέση άρχισαν τα κλασικά θέματα. Δεν με ανησυχεί, δεν με παραξενεύει καθόλου που τα λες κλασικά θέματα, με στενοχωρεί όμως που αυτά είναι τα κλασικά θέματα στις σχέσεις του σήμερα. Αδιαφορία, αγάπη πολύ προς τον εαυτό του, έριχνε τις ευθύνες για όλα σε μένα, ψαχνόταν και με άλλες πιθανόν, μέχρι που έληξε μετά από λίγους μήνες η σχέση. Του είπα και εγώ στο τέλος ότι δεν ξέρει να φέρεται σε μια γυναίκα και ότι δεν τον εκτίμησα σαν άνθρωπο με τέτοια συμπεριφορά. Τι πήγες και είπες και εσύ τώρα στον ναρκισσό? Ξέρετε, το χειρότερο των ναρκισσών είναι να τους πεις ότι δεν τους εκτιμάς και ότι δεν τους σέβεσαι. Το χειρότερό τους είναι να τους πεις ότι δεν ξέρεις πώς να φέρεσαι σε μια γυναίκα. Είσαι παίχτης ή είσαι fuckboy. Έχετε ακούσει αυτόν τον όρο fuckboy? Τον βρήκα πρόσφατα. Θα σας διαβάσω από το Urban Dictionary, από το αστικό λεξικό, τι σημαίνει αυτός ο όρος. Fuckboy στα αγγλικά. Τον άκουγα που το χρησιμοποιούσαν τα παιδιά. Και λέω, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Μέχρι που το βρήκα, ένα λεπτό να σας το πω. Λοιπόν, fuckboy, εντάξει, λέξη fuck. Είναι λέξη beep στα αγγλικά. Boy σημαίνει αγόρι. Λέει, a boy who plays with girls' feelings. Ένα αγόρι που παίζει με τα συναισθήματα των κοριτσιών. And doesn't really like them. Και δεν του αρέσουν στα αλήθεια τα κορίτσια. And would do or say anything a girl wants to hear to have sex with them or to get something they want. Και οι οποίοι θα έλεγαν οτιδήποτε ένα κορίτσι θα ήθελε να ακούσει, ώστε να κάνουν σεξ μαζί τους ή για να πάρουν κάτι που θέλουν από αυτές. Fuckboys know what girls want to hear. Ένα λεπτό. Τα fuckboys, λέει, ξέρουν τι θέλουν τα κορίτσια να ακούσουν, αλλά πληγώνουν τόσα πολλά κορίτσια. But they hurt so many girls. Once they are a fuckboy, always they will always be a fuckboy. Αν είναι μια φορά fuckboy, θα είναι πάντοτε fuckboy. If you know a guy is a fuckboy, don't fall for him. Αν ξέρεις ότι ένα αγόρι είναι fuckboy, λέει, μην τον ερωτευτείς. Usually fuckboys are so cute and you usually can't tell if they are a fuckboy of how they and you usually can tell if they are a fuckboy of how they dress and act. He's kind of like a player in the hall. Στα αγγλικά το διαβάζω. Λέει, τα fuckboys, λέει, συνήθως δίνονται πολύ προσεκτικά, είναι ίσως και λίγο metrosexual. Όταν λέμε metrosexual εννοούμε έναν άνδρα ο οποίος προσέχει πολύ την εμφάνισή του, κάνει αποτρίχωση, χρησιμοποιεί καλλυντικά κλπ. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι οι metrosexual είναι fuckboys. Λέμε ότι συνήθως τα fuckboys μοιάζουν με metrosexual και είναι επιφανειακά γοητευτικοί τύποι. Δεν ξέρω αν ο δικός σου προβληματισμός, παύλα πρόβλημα, ήταν fuckboy, αλλά πώς ξεκινήσαμε να σας μάθω αυτή τη λέξη, την οποία μου την έμαθε με η κόρη μου. Μου την είπε η κόρη μου μια φορά αυτή τη λέξη, μου λέει, κάτι συζητούσαμε και για κάποιους τρίτους και λέει, αυτός λειτουργεί σαν έτσι. Μου, τι είναι αυτό, μου λέει, ψάξα το και το ψάξα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε ότι η νάρκηση, άμα τους καλέσεις, άμα τους, if you call them out, άμα τους ξεμπροστιάσεις, άμα τους πεις δεν ξέρεις πώς να φέρεσαι στις γυναίκες, είσαι fuckboy, είσαι παίχτης, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, χαλιούνται πάρα πολύ. Χαλιούνται και εκνευρίζονται πολύ και μπορεί να σε εκδικηθούν. Οπότε αν καταλάβουμε ότι κάποιος είναι τέτοια περίπτωση, παλιό περίπτωση,
Δεν τους λέμε τίποτα. Πρέπει να τους πούμε και τι. Να τους πούμε και είσαι και πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Αλλά δυστυχώς έχω κάποια θέματα με τον εαυτό μου και δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Με ποια έννοια, με την έννοια του ότι δεν προκαλούμε έναν άρκισο. Λοιπόν, εσύ του είπες ότι δεν ξέρει να φέρεται σε μια γυναίκα και ότι δεν τον εκτίμησες σαν άνθρωπο με τέτοια συμπεριφορά. Αυτός γύρισε και μου είπε ότι έχει πολλούς φίλους που τον εκτιμάνε και ότι ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φαίνεται μέσα από τη συμπεριφορά τους προς τους φίλους του κυρίως και όχι μέσα σε μια ερωτική σχέση. Σωστά. Να πας να του πεις, όχι να μην του πεις, αλλά μάθε ότι στις ερωτικές σχέσεις βγάζουμε τον πραγματικό μας εαυτό, γιατί υπάρχουν έντονα συναισθήματα που είτε νιώθουμε εμείς είτε νιώθουν οι άλλοι. Και όταν λέμε έντονα συναισθήματα, δεν είναι μόνο ερωτικά, μπορεί να είναι και έντονος φόβος και έντονος τρόμος, μην τυχόν και μας πλησιάσει κανένας άνθρωπος, μην τυχόν και συνδεθεί ουσιαστικά μαζί μας. Οπότε τότε αναγκαστικά δείχνουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Δεν συμφώνησα σε αυτό. Εγώ πιστεύω μέσα στη σχέση φαίνεται καλύτερο πραγματικός εαυτός, μαζί σου κι εγώ. Όντως έχει μεγάλο κύκλο, πολλούς γνωστούς και φίλους, οι οποίοι έβλεπα και εγώ συνέχεια να τον εκθιάζουν στο Facebook. Αχ, αυτό το Facebook. Ότι είναι το καλύτερο παιδί, ο καλύτερος φίλος, το ωραιότερο παλικάρι κτλ. Και λέπουρας κι αυτός. Και λεπούρι, άλλο ένα και λεπούρι. Πώς γίνεται λοιπόν κάποιος να είναι τόσο συμπαθής στις παρέες του και να έχει έναν χαρακτήρα τελείως διαφορετικό μέσα σε μία σχέση? Γίνεται και παραγίνεται και βεβαίως γίνεται. Ποιος είναι αληθινός του χαρακτήρας? Αυτός που δείχνουμε σας στη σχέση ο αληθινός του χαρακτήρας. Και όλοι αυτοί που τον εκθιάζουν δεν έχουν καταλάβει κάτι. Για να τον εκθιάζουν δεν έχουν καταλάβει, μάνα μου. Μόνο εγώ ήμουν η παράλογη που δεν μου φέρθηκε καλά. Ανησυχώ δηλαδή και για μένα έτσι. Κόρη, σταμάτα. Σταμάτα. Θα χάψεις τώρα το παραμύθι του κάθε νάρκη σου ότι όλοι μου φέρονται καλά και όλοι έχουν καλή γνώμη για μένα και μόνο εσύ δεν έχεις καλή γνώμη για μένα. Και μην ξεχνάς πως όμοιος ομοίου επιλάζει και οι παρέες του και που τον εκθιάζουν και που τον κάνουν μπορεί να είναι παρομοίας φύσεως. Να σε λέω Κυριάννη, να με λες Κυρκώστα, να γεννούμε κύριοι. Θυμάστε αυτή την κλασική ταινία, την κλασική ατάκα από τη μαυρόσπιν ταινία «Ένας βλάχος στην Αθήνα»? Που πήγαν δύο βλάχοι στην Αθήνα και λέει ένας στον άλλο: θα σε λέω Κυρκώστα, να με λες Κυριάννη, να γεννούμε κύριοι. Έτσι και αυτή. Λέει ένας στον άλλο: είσαι σπουδαίος και είναι όλοι μαζί σπουδαίοι. Αχ. Οπότε λοιπόν, φιλενάδα, δεν λαμβάνεις τα σοβαρά υπόψη αυτό που σου λέει ότι όλοι τον αγαπάνε και όλοι τον εκτιμάνε και μόνο εσύ δεν τον εκτιμάς, ή ότι εσύ ήσουν η παράλογη που θεώρησες ότι δεν σου φέρθηκε καλά. Είναι gaslighting αυτό το πράγμα. Προσπαθεί να σε βγάλει τρελή και να σε κάνει να πιστέψεις πως είσαι τρελή, οπότε μην πέσεις στην παγίδα και να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Γιατί παρακάτω λες, επίσης Θέκλα μου, θα ήθελα να ρωτήσω, γίνεται ένας τέτοιος άνθρωπος να φερθεί ωραία σε επόμενη σχέση που θα κάνει? Το γεγονός ότι σε μένα έδειξε πολύ άσχημη συμπεριφορά, χωρίς λόγο, σε συνδυασμό με τον κύκλο του που είναι τόσο αγαπητός, με κάνει να πιστεύω ότι έφταιγα εγώ. Και ότι στην επόμενη που θα βρει, αν μάλιστα είναι και πιο εμφανίσιμη, αυτός είχε κόλλημα με τις εντυπωσιακές γυναίκες, θα είναι κύριος. Έχεις πιάσει κέντρο εδώ με αυτή την απορία, ερώτηση, προβληματισμό και πρόβλημα που έχεις. Μας δίνεις την ευκαιρία μέσα από αυτά τα λίγα που έγραψες να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο δημιουργείται όταν γυναίκες και άνδρες με χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχουν ζητήματα με την αυτοεικόνα τους και που δεν τα πάνε καλά με τον εαυτό τους και δεν είναι ενδυναμωμένοι ψυχικά, ίσως να έχουν και ένα συνεξαρτητικό προφίλ, συνδέονται με ανθρώπους νάρκισσους. Ο νάρκισσος θα σε μειώσει. Θα σε μειώσει γιατί αυτός είναι. Οποιοσδήποτε άνθρωπος και αν πάει να κάνει σχέση με έναν νάρκισσο, ο νάρκισσος θα τον παραμελεί, θα τον μειώνει, θα τον κάνει να νιώθει άσχημα. Δεν έχει να κάνει με τον αποδέκτη της ναρκισιστικής συμπεριφοράς, αλλά έχει να κάνει με τον νάρκισσο τον ίδιο. Ο νάρκισσος, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μαλάκας και επειδή είναι μαλάκας, φέρεται μαλακισμένα στον στην σύντροφό του. Ξεκάθαρα. Σε κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο παρέας, μπορεί να συμπεριφερθεί κύριος, όπως λες, ή να ευγενικά ή φαινομενικά ευγενικά, τον παίρνει μέχρι εκεί. Αλλά όταν η σχέση γίνεται πιο στενή,
σε πιο στενή σχέση με τον άνθρωπο που θα περάσουμε περισσότερο χρόνο, με τον άνθρωπο που θα πάμε στο κρεβάτι μαζί, που θα πάμε στο τραπέζι μαζί κλπ. Κλπ. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε συνεχώς και θα μας βγει το κομπλεξιλίκι μας, θα μας βγει η κακία μας, θα μας βγει η αντιπαθητικότητα μας, θα μας βγει ο ναρκισισμός μας. Τι γίνεται όμως, εσύ επειδή έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, κάθεσαι τώρα και πιστεύεις τις μαλακίες που σου λέει, ότι όλοι τον αγαπάνε και όλοι τον εκτιμάνε, και θεωρείς ότι φταίς εσύ που δεν σου φέρθηκε καλά. Και σκέφτεσαι αν είναι δυνατόν ότι στην επόμενη, που αν είναι και όμορφη η επόμενη, θα της φερθεί πάρα πολύ καλά. Και θα είναι κύριος, και ότι εσένα δεν σου φέρθηκε πολύ καλά επειδή δεν είσαι εμφανίσιμη. Δηλαδή πόσα ψυχολογικά σε μία φράση, σε μία ερώτηση, πόσα. Δεν σε κατηγορώ ότι έχεις πολλά ψυχολογικά προβλήματα που εμείς δεν έχουμε, όλοι μας έχουμε. Αλλά εδώ μέσα κλείνεται όλη η ψυχοπαθολογία αυτών των προβληματικών σχέσεων, που δυστυχώς είναι κλασικές. Τι λέει, άρχισα τα κλασικά θέματα. Ξαναδιαβάζω τα κλασικά θέματα. Αδιαφορία, παραμελητική νάρκηση, παραμελούς συναισθηματικά τις συντρόφους τους. Τους συντρόφους τους. Τους τις κάνουν να νιώθουν άσχημα αν ζητούν το φυσιολογικό και το προφανές να τους νοιάζεται ο άνθρωπος που είναι μαζί, να τους στέλνει ένα καλημέρα, να έχει έγνοια πως είναι, να μην είναι γαϊδούρη, να μην είναι γάρος που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο και να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Πολύ αγάπη προς τον εαυτό του. Και να μην ρίχνει τις ευθύνες για όλα στον άλλο και να μην ψάχνεται κιόλας. Οι νάρκες έτσι λειτουργούν και δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή απαξίωσης των ανθρωπιστικών αξιών, ζούμε σε μια εποχή που πριτανεύει το συμφέρον και πριτανεύει εύκολη επιτυχία και το εύκολο χρήμα και η κοινωνική καταξίωση κόντρα στην όποια ηθική εξέλιξη και πνευματική ανάπτυξη. Ζούμε σε μια εποχή τέτοια. Ζούμε, ναι. Είναι τέτοια η εποχή μας. Και ίσως και ήταν και εποχές παλιότερα έτσι, αλλά τώρα το όλο κλίμα, η όλη pop κουλτούρα υποβοηθάει τους νάρκισσους να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται. Και δυστυχώς είναι κλασικά θέματα αυτά. Λοιπόν, επειδή με έχετε ρωτήσει και κάτω από το βίντεο με την εισήγηση στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ που έγινε τη Δευτέρα για τους νάρκισσους και τους συνεξαρτώμενους στις ερωτικές σχέσεις και στις εργασιακές σχέσεις, με έχετε ρωτήσει αν οι άνθρωποι μοιραζόμαστε μισή σε νάρκισσους και μισή σε συνεξαρτώμενους. Όχι. Όχι. Υπάρχουν νάρκισσες στη ζωή, υπάρχουν συνεξαρτώμενοι και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν υγιείς προσωπικότητες. Οι άνθρωποι με υγιείς προσωπικότητες δεν ανέχονται και δεν αντέχουν τα κλασικά θέματα τα οποία αναφέρεις εδώ. Ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα, όταν συναντήσει έναν νάρκισσο, θα τον απορρίψει, θα τον αντιπαθήσει. Δεν θα μπει σε σχέση μαζί του. Δεν θα βρει σεξι, δεν θα βρει ελκυστικό, δεν θα βρει θελκτικό αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς. Οι άνθρωποι με υγιή ή εξυγειασμένη προσωπικότητα, γιατί είναι συνεξαρτώμενοι, μπορούμε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία να εξυγειάνουμε την προσωπικότητά μας, δεν ανέχονται τέτοια σκουπίδια. Και όταν λέω σκουπίδια, εννοώ τέτοιες παλιοσυμπεριφορές από ανθρώπους νάρκισσους. Άρα οι άνθρωποι είναι τρεις κατηγορίες: οι υγιείς ή εξυγειασμένες προσωπικότητες, οι συνεξαρτώμενοι και οι νάρκισσοι. Στο ερώτημα αν κάποιος συνεξαρτώμενος μπορεί να είναι και νάρκισσος ή αν κάποιος νάρκισσος μπορεί να είναι και συνεξαρτώμενος, η απάντηση βρίσκεται στο ακόλουθο, ότι όπως έχω εξηγήσει και στην εισήγησή μου στο διεπιστημονικό συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, το δεύτερο μας πέρασε για τη χειραφέτηση, η ανάπτυξη μιας ναρκισσιστικής προσωπικότητας, μιας συνεξαρτώμενης προσωπικότητας, έχει ως μηχανισμό που προκαλεί αυτού του είδους την διαταραχή στην προσωπικότητα, έχει ως μηχανισμό την αντίδραση σε τραύματα της παιδικής ηλικίας, τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιεί ένα παιδί μεγαλώνοντας τον καιρό που εξελίσσεται η προσωπικότητα του, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πόνο που του προκαλεί ένα τραύμα. Άρα, ένα τραυματισμένο παιδί, το οποίο αντιδρά με συνεξαρτώμενο τρόπο,
θα γίνει ένας συνεξαρτώμενος ενήλικας. Ποιος είναι ο συνεξαρτώμενος τρόπος αντίδρασης, ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που προσομοιάζει με τη συνεξάρτηση στην παιδική ηλικία, να το χτυπάς το παιδί και το παιδί να κρύβεται. Να το χτυπάς το παιδί και το παιδί να ζητάει συγγνώμη. Να το χτυπάς το παιδί και το παιδί να προσπαθεί να σε ηρεμήσει, να σε κατευνάσει και να παίρνει την ευθύνη για την παλιοσυμπεριφορά σου που έχεις ως γονιός που το χτυπάς. Ποιος είναι ο ναρκισσιστικός τρόπος αντίδρασης σε ένα τραύμα? Να χτυπάς το παιδί και το παιδί να πηγαίνει να χτυπάει τα αδερφάκι του, να πηγαίνει να χτυπάει τα άλλα παιδιά στο σχολείο, να αντιγράφει τη συμπεριφορά σου και να νιώθει έτσι ότι με το να χτυπάω κι εγώ δεν θα με πονέσει που με έχει χτυπήσει ο πατέρας μου. Και τα δύο παιδιά τα έχει χτυπήσει ο πατέρας τους. Το παιδί που αντιδρά με συνεξαρτώμενο τρόπο έχει το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της συνεξάρτησης του να μαζευτεί μέσα στο πετσί του και να προσπαθεί να γίνεται όσο το δυνατό πιο αόρατο και πιο εξυπηρετικό προς τους άλλους, ενώ το παιδί με ναρκισσιστική χρειά, το παιδί που χρησιμοποιεί έναν ναρκισσιστικούς συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, θα αντιγράψει τον aggressor, τον επιτιθέμενο, τον πατέρα, τον βίαιο, τον γονιό και δεν θα παραδεχθεί τον πόνο που έχει για το τραύμα που έχει δεχθεί και μάλιστα ναρκισσιστές θα πούν ο πατέρας μου πολύ καλά μου έκανε και με έδερνε γιατί με έκανε άνθρωπο. Αυτό θα πούν. Δεν θεωρώ ότι ένας συνεξαρτώμενος μπορεί να έχει ναρκισσιστικά στοιχεία ή ένας ναρκισσός να έχει συνεξαρτώμενα στοιχεία, γιατί το να είσαι συνεξαρτώμενος ή να είσαι ναρκισσός έχει να κάνει μια ηθική απόφαση. Μια απόφαση αν θα πάρεις το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας στη ζωή σου ως αντίδραση σε αυτό που σου συνέβηκε. Έχουμε κάνει σε σχετικά βίντεο, έχουμε επισημάνει ότι η συνεξάρτηση είναι βλαβερή προς το ίδιο το πρόσωπο που την έχει και δεν είναι ιδεατό πράγμα να είσαι συνεξαρτώμενος, αλλά σίγουρα συνεξαρτώμενοι δεν είναι τόσο βλαπτικοί προς τους γύρω τους όσο είναι η νάρκηση. Η νάρκηση η οποία είναι βλαπτική προς τους άλλους, ενώ συνεξαρτώμενοι είναι κυρίως βλαπτικοί προς τον εαυτό τους. Τώρα, μέσα σε μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, αν ένας συνεξαρτώμενος βρίσκεται σε μια σχέση πολύ καιρό με έναν ναρκισσό, μπορεί να κάποιες συμπεριφορές του συνεξαρτώμενου να προσομοιάζουν με εκείνες του ναρκισσού, γιατί επηρεαζόμαστε ο ένας από τον άλλο μέσα στα ζευγάρια, ή το πιο σύνηθες, ο ναρκισσός να προβάλλει πάνω στο συνεξαρτώμενο τα δικά του κομπλεξιλίκια και τα δικά του ζητήματα και να κατηγορεί τον συνεξαρτώμενο για ναρκισσιστικές συμπεριφορές, οι οποίες βρίσκονται ξεκάθαρα πάνω στον ίδιο. Ή ένας ναρκισσός μπορεί να είναι ευάλωτος ναρκισσός, ένας ευάλωτος ναρκισσιστής, ο οποίος να χρησιμοποιεί συμπεριφορές επίτηδες. Συμπεριφορές που να μοιάζουν με υποχώρηση, που να μοιάζουν με τρυφερότητα, που να μοιάζουν με ευαλωτότητα, προκειμένου να τυλίξει καλύτερα το θύμα του. Εντάξει. Φυσικά ο καθένας ξεχωριστά θα πάρει το ζήτημά του στη ψυχοθεραπεία, θα το συζητήσει με τον ψυχολόγο της επιλογής του. Επιλέγουμε όμως ένα ψυχολόγο που να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα ζητήματα και να ακολουθεί αυτή τη θεωρητική, τη θεώρηση της δυναμικής των σχέσεων που μιλάμε για αυτήν στα βίντεό μας, δηλαδή να έχει μια προσέγγιση η οποία να είναι ενημερωμένη σε σχέση με τα ευρήματα γύρω από τη συνεξάρτηση και τον ναρκισσισμό. Δεν είναι όλοι ψυχολόγοι ενημερωμένοι, δεν ασχολούνται όλοι με αυτή τη θεώρηση των σχέσεων. Εφόσον θέλουμε να δουλέψουμε ζητήματα συνεξάρτησης, θα επιλέξουμε κάποιο ψυχολόγο ο οποίος να έχει μια πείρα και μια εμπειρία και να έχει κάνει και ο ίδιος δουλειά με τον εαυτό του σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Έχουμε σωρό βίντεο στο playlist για την ψυχοθεραπεία που λένε για το πώς επιλέγουμε ένα ψυχολόγο που να μας ταιριάζει. Θα πάρουμε το θέμα μας στη ψυχοθεραπεία και θα το δουλέψουμε με τον ψυχολόγο μας. Τα βίντεο είναι για προβληματισμό, είναι για αφύπνιση, είναι για ενημέρωση, είναι για ευαισθητοποίηση. Ανακεφαλαιώνοντας, ναι, ένας ναρκισσός μπορεί να φέρεται πολύ καλά στους φίλους του, γιατί οι σχέσεις με τους φίλους που δεν είναι στην ουσία φίλοι είναι παρέες, τους παρέες και τους γνωστούς, είναι επιφανειακές και σε μια επιφανειακή σχέση μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσει την επιφανειακή του γοητεία προκειμένου να παίζει τον καλό στους άλλους. Σε μια ερωτική σχέση όμως, όλοι μας θα βγάλουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Ή θα λειτουργήσουμε ναρκισσιστικά, ή θα λειτουργήσουμε συνεξαρτητικά, ή θα λειτουργήσουμε υγιώς. Εξαρτάται από τι αυτό έχει ο καθένας. Οι άνθρωποι έχουν, οι ανθρώπινες προσωπικότητες, ράφλι, χονδρικά, οι άνθρωποι ανήκουμε σε τρεις κατηγορίες. Στους ανθρώπους με υγιείς, εξυγιασμένες προσωπικότητες, στους ανθρώπους με ναρκισσιστικές προσωπικότητες ή στους ανθρώπους με συνεξαρτητικές προσωπικότητες.
Ένας άνθρωπος με υγιή ή εξυγειασμένη προσωπικότητα δεν θα αντέξει με τίποτα έναν ναρκισσό μέσα στη ζωή του. Ένας άνθρωπος με ναρκισιστική προσωπικότητα θα αντέξει τον ναρκισσό, θα πιστέψει τις σαχλαμάρες που του πουλάει ο ναρκισσός και θα αρχίσει να προβληματίζεται μετά, μήπως δεν είμαι αρκετά όμορφος, μήπως δεν είμαι αρκετά όμορφη, μήπως δεν είμαι αρκετά σεξι, μήπως δεν είμαι αρκετά το ένα, μήπως δεν είμαι αρκετά το άλλο, και γι' αυτό μου συμπεριφέρεται έτσι αυτός ο άνθρωπος, αλλά σου συμπεριφέρεται έτσι επειδή είναι ναρκισσός, και στον επόμενο και στην επόμενη το ίδιο θα συμπεριφερθεί, αλλά δεν μας νοιάζει, δεν μας κόφτει. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να γλιτώσουμε εμείς ήδη. Φιλιά.